Μια μαγική βραδιά αφιερωμένη στους μικρούς ήρωες της ζωής, τους ήρωες της DIGEA που δίνουν καθημερινά το παράδειγμα της δύναμης και της θέλησης έζησε το Ηράκλειο. Οι ήρωες της DIGEA συνέχισαν το συναρπαστικό ταξίδι τους στην Ελλάδα, φτάνοντας στο Ηράκλειο για τη μεγάλη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο Τάλος Πλάζα και ήταν αφιερωμένη στα 200 παιδιά που φιλοξενούνται είτε στηρίζονται από 5 σημαντικά ιδρύματα του νησιού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες στην καθημερινότητά τους και που βέβαια έχουν ανάγκη και αξίζουν την αγάπη, τη βοήθεια. Γεμίζουμε με χαρά από τα χαμόγελα των παιδιών, την ενεργό συμμετοχή των επωνύμων που έρχονται και μας βοηθάνε σε όλο αυτό το έργο. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας και θα φτάσουμε σε όλες τις πόλεις της χώρας. Στο κάλεσμα της DIGEA ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό χώρο. Το παρόν έδωσε και το επιτελείο της Crete TV με την Ιωάννα Μαλέσκου, την Νικολέτα Σπακιανάκη και την Ελένη Κοκοσάλη. Ούτως ή άλλως τα παιδιά είναι οι ήρωες της DIGEA, οι πρωταγωνιστές της καρδιάς μας, οι ήρωες που καθημερινά θα έπρεπε και αξίζουν να λαμβάνουν αγάπη και μπόλη και χαρά. Έχουμε την μεγάλη χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε σε μια πρωτοβουλία της DIGEA που μόνο χρώμα και αισιοδοξία μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να προσφέρει για πρωταγωνιστές της ζωής μας, παιδιά τα οποία είναι μικροί αλλά ταυτόχρονα μεγάλοι ήρωες. Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για κοινωνικές δομές, να μιλήσουμε για τις δομές αυτές, οι οποίες σίγουρα θέλουν και άλλη στήριξη, ιδιωτική. Οι μικροί ήρωες της καρδιάς μας από το Παιδικό Χωριό SOS, το Κέντρο Προστασίας Παιδιού Ιρακλείου, τη Στέγη Ανηλίκων Αρένων, το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, τη Ζωοδόχο Πηγή και την εθελοντική ομάδα Κίτρινη Αποστολή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες, να περπατήσουν στο Orange Carpet, να παίξουν με ηλεκτρονικά παιχνίδια, να διασκεδάσουν και να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης όπως face painting και hand printing. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Να έρχεται σε επαφή με παιδιά τα οποία τα πρόσωπά τους φωτίζονται σαν τον ήλιο που φωτίζει σήμερα τον ουρανό της Κρήτης. Επομένως είναι και αυτονόητο από τη μεριά μας ότι πρέπει να είμαστε εδώ, να βοηθήσουμε, να διασκεδάσουμε μαζί τους, να τους δείξουμε ότι αυτά είναι οι πρωταγωνιστές και όχι εμείς. Ο στόχος είναι κάθε παιδί να νιώσει μοναδικό, να κοινωνικοποιηθεί και να έχει μια εμπειρία που υπό άλλες συνθήκες, γιατί μιλάμε για παιδιά τα οποία βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Είναι μια πρωτοβουλία ευαισθησίας, όπου παιδιά με ιδιαίτερες ευαισθησίες και ιδιαίτερες δυσκολίες θα έχουν την ευκαιρία μέσα από τη διάδραση, την ψυχαγωγία και το παιχνίδι να αντικρίσουν μια πιο δίκαιη χώρα, μια πιο δίκαιη Ελλάδα. Στη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ολοκαίνουργιες περιπέτειες των X-Men, αλλά και σε πρώτη προβολή τα ασχημογλυκούλια. Ενώ με τη συμβολή των χορηγών της εκδήλωσης έλαβαν πλούσια δώρα τόσο τα ίδια όσο και τα ιδρύματα που τα φιλοξενούν.